παράτησε τις σπουδές της στη νομική για να γίνει ηθοποιός. Μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε να παίξει σε 14 ταινίες. Έμπαινε καθημερινά στα σπίτια μας με μία λάμψη άλλης εποχής, ενώ μας συγκίνησε ως Λένη που αγάπησε τόσο ένα παιδί που δεν ήταν δικό της. Από το 1979 έχει δικό της θίασο, ενώ λίγα χρόνια αργότερα απέκτησε και το δικό της θέατρο. Καταφέρνει πάντα να κερδίζει τις εντυπώσεις, είτε ερμηνεύει Τσέχοφ, είτε Φόσκολο. Φέτος τη συναντήσαμε σε ένα βαγόνι του Orient Express. Κυρίες και κύριοι, η Κάτια Δονδουλάκη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την ωραία συζήτηση, για την οποία νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη και χαρά, μεταφέροντας στον κόσμο αυτό που μου είπες όταν μπήκες στο θέατρο, ότι έρχομαι πάρα πολύ νωρίς, γιατί θέλω να ετοιμαστώ, να κάνω τη γυμναστική μου, να λουστώ, να βαφτώ μόνη μου, να είμαι καθόλου έτοιμη, ώστε ο κόσμος που θα έρθει να με βρει εδώ και να μην ξανακοιταχτώ εγώ, να μην με ξαναεπασχολήσει καθόλου. Δεν με άλλο από τον εαυτό μου, παρά μονάχα αυτό που έχω να κάνω. Είσαι έτσι στη ζωή σου. Θέλω να μου πεις την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι τη στιγμή που κοιμάσαι, μία ρουτίνα. Ξέρεις κάτι, θα σου πω κάτι που χαρακτηρίζει την καθημερινότητά μου, που είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουν οι γυναίκες. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό τόσο πολύ. Όχι, και οι άντρες μπορούν να το καταλάβουν με τον τρόπο που θα το πω. Υπάρχουν άνθρωποι που την ώρα που σου μιλάνε και σου εξηγούν κάτι, μπορούν συγχρόνως να γράφουν τι πρέπει να κάνουν μετά από σένα, μετά την κουβέντα που έχουν μαζί σου, να απαντάνε και στο κινητό. Και κάποιος να τους ξυρίζει και εδώ πέρα το μαλάκι ή να τους κόβει το. Έτσι. Οι γυναίκες που κάνουν μανικιούρ, κάνουν παιδικιούρ, κάποιος τραβάει τα μαλλιά και αυτές έχουν και το ακουστικό εδώ και μιλάνε. Εγώ αυτό μπορεί να με τρελάνει. Εγώ λοιπόν είμαι ο άνθρωπος που όταν θα κάνω κάτι θα είμαι τόσο συγκεντρωμένη πάνω σε αυτό που κάνω, που δεν υπάρχει περίπτωση παρά μονάχα σε αλάρμ να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν στη ζωή μου και στην ημέρα μου, αλλά και στο πρόγραμμα της ζωής μου, έκανα ουσιαστικά ζέτα, το επάγγελμα ηθοποιού τηλεόρασης το πρωί, επάγγελμα ηθοποιού θεάτρου το βράδυ, επάγγελμα παραγωγού. Δεν είναι αστείο η παραγωγή. Αστείο. Τα 3 αυτά επαγγέλματα ποτέ δεν κουτούλησαν το ένα το άλλο. Επομένως, ξυπνάω νωρίς και όταν ξυπνάω δεν θα βγω ποτέ περιποίητη να κάνω δουλειές. Δεν θα βγω. Θα βγω πάντα βαμμένη όπως πρέπει το πρωί, όχι όπως γράφουμε στο θέατρο, περιποιημένη. Ναι. Δεν κατάλαβα ποτέ και θαυμάζω τον κόσμο που λέει ξύπνησα, παιδιά, και σε μισή ώρα βγήκα από το σπίτι και ήμουν έτοιμη. Αυτό, έχω αυτό τη μισή ώρα, ώσπου να σηκωθώ, να ανοίξω τα μάτια μου και να πιω μια γουλιά καφέ, κοιτάζω και έχουν φύγει 20 λεπτά. Τι κάνουνε? Πρωινός τύπος είσαι? Γυρίζω 12:30. Ναι. Και μετά από πολλή δουλειά, τα νεύρα μου δεν πέφτουν εύκολα. Περένεσαι. Είναι άνθρωποι άλλοι που, κυρίως άντρες το έχουν αυτό, που μόλις φτάσουν και μυρίσουν τα μαξιλάρια τους έχουν φύγει. Εγώ, μου είναι αδύνατον. Αυτό είναι ανδρικό περισσότερο χαρακτηριστικό. Εγώ, ας πούμε, να παίζει το νευρικό μου σύστημα, να βάλω κάτι στο στόμα μου, γιατί δεν τρώω όλη μέρα παρά λίγο-λίγο, κάθε 3 ώρες λίγο. Θα φάω λίγο το βράδυ, αλλά θέλω να παίζει το σύστημα. Το πρωί, λοιπόν, χρειάζομαι το λιγότερο πια 6 ώρες για να αισθάνομαι υγιής. Κανονικά είναι 8. Ποτέ στη ζωή μου δεν κοιμήθηκα 8. Και ήμουν 3 ώρες, 2 ώρες λόγω των γυρισμάτων. Τώρα, λοιπόν, στις 6. Όμως θα κάνω τη γυμναστική. Θα κάνω το μπάνιο, θα κάνω τη γυμναστική, θα φάω ένα πολύ σωστό πρωινό και γεμάτο πρωινό. Δηλαδή, ωραία, δεν το πιστεύουν την ποσότητα του πρωινού, αλλά η ποιότητα είναι συγκεκριμένη. Μπράβο. Πολλά φρούτα, σπόροι, ό,τι βοηθάει στην καλή υγεία του οργανισμού και στη δύναμη, παίρνω πολλές θερμίδες που δεν παχαίνουν. Ενημερώνεσαι γύρω από τις νέες τροφές?
μόνο νέες τροφές και βιολογικά. Από τότε που γεννήθηκα ήταν έτσι η διατροφή μου, από το σπίτι μου, από τη μητέρα μου και μετά όλα τα χρόνια. Ήμουνα η μοναδική ίσως με ένα ψυγιάκι στα γυρίσματα, αφού μου είχα γίνει πια θέμα. Α, τόσο. Ναι, ήταν η πλάκα όταν μου κάνανε η συνεντεύξη, η πλάκα του ήταν να ανοίξω το ψυγείο που είχε, το ψυγιάκι μου, που είχε γιαούρτια, φρούτα, είχε και φαγητό κανονικό, ανάλογα με το τι προλάβαινα την κάθε στιγμή. Γιατί άλλες φορές κάναμε 10 λεπτά, ξέρω εγώ, break, άλλες φορές κάναμε μισή ώρα. Άλλες φορές είχα και μια ώρα να περιμένω από την επόμενη σκηνή. Οπότε ανάλογα είχα και έπαιρνα. Αλλά ποτέ. Μ' αρέσουν και πολύ οι βρωμιές του δρόμου, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ. Αυτό είναι στον αντίποδα και αλλήμον αν δεν υπήρχε το ένα, ναι, χωρίς το άλλο. Αλλά νομίζω... είναι μια στο τόσο, έτσι το κάνω, με τι χαρά το κάνω. Δεν ξέρω. Ναι. Και είναι υγεία. Ναι. Έχεις μιλήσει ανοιχτά για δύο θέματα που με αφορούν, το πρώτο τουλάχιστον, και προσωπικά πολύ γιατί το έχω περάσει. Την κατάθλιψη. Α, ναι. Που δεν ήξερα τι σημαίνει και το κατάλαβα. Πότε... Θα σου πω. Δεν ήξερα τι σημαίνει, έλεγα πω, πω, κατάθλιψη, μου το εξηγούσαν. Μόνο με το μυαλό μου το καταλάβαινα. Και αφού είχα χάσει πια και το Μάριο που ήταν μετά από τους γονείς μου, μετά από φίλους, μετά από αγκαλιές, έχασα και τον άνθρωπο της ζωής μου που... Συνοδοιπόρος ήταν, στα... Όχι μόνο, ζέταξες, σε όλες, όλων των ειδών οι αγάπες. Ναι, ναι, ναι. Για μένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και στο λέω τόσο απλά τώρα, γιατί αισθάνομαι κάθε μέρα να έχω επικοινωνία. Γιατί σκέφτομαι, ζάνα μου απαντάει. Αυτό το πράγμα, όταν το έχασα, ήταν σαν η ψυχή μου να μετήκησε κάπου, δηλαδή έφυγε, δεν ξέρω πού είμαι. Δεν ήξερα, νόμιζα ότι δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά. Δεν είχα σημείο αναφοράς στη ζωή μου. Και λίγο-λίγο κατάλαβα ότι άρχισα να λέω, έχουμε κόσμο σήμερα στο θέατρο και μου λέγανε, γεμάτοι είμαστε. Πω, άκουγα εγώ γεμάτη, κρίση πανικού αμέσως. Μουσκεμα. Και έλεγα, Χριστέ μου, πότε θα τελειώσει η παράσταση. Έλεγα, περίεργο πράγμα. Δεν ήθελα να δω κανέναν για παρέα που εγώ είμαι της παρέας μετά. Να βγούμε, να μιλήσουμε, να πούμε πέντε βλακίες. Απομονώθηκες. Απομονώθηκα. Κοίταζα το ταβάνι και δεν ήθελα να μπω στο μπάνιο. Εκεί τρόμαξα. Ότι θα πνιγώ. Ότι όχι, είναι πολύ κρύο, είναι πολύ ζεστό. Όχι, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Όχι, άστο αύριο. Αυτό με ενησύχησε πάνω απ' όλα, γιατί ήταν το χαρακτηριστικό που εγώ έβρισκα ώρα για, μέσα στα 3 λεπτά να γίνει αυτό. Γιατί μέσα στην όλη την ημέρα ήμουνα τρελή όταν έπρεπε να κάνω μπάνιο. Και αλίμονο στη δουλειά που κάνουμε, που πρέπει να στράφτουμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να σου πω, για μένα που ήταν η ιεροτελεστία το μπάνιο. Ναι, ναι, ναι. Άρχισε να γίνεται κίνδυνος. Ναι. Και εκείνη λέω, έχω ανάγκη από γιατρό και οι φίλοι μου οι κοντινοί μου είπαν, Κάτια, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και το γρήγορο της αποδοχής μου ήταν που με έκανε να πάω αμέσως στον ψυχίατρο. Έκανα και αυτογνωσία συγχρόνως. Και βρήκα το δρόμο μου πάρα πολύ εύκολα. Και με την αυτογνωσία και με χάπια που πήρα, ναι, που πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Δεν ήταν μια ντροπή. Όχι, όχι, όχι. Είναι επιβεβλημένα και ιδιαίτερα σε καταστάσεις οι οποίες... Επιβεβλημένα για να μπορέσουν να βγει η σερετονίνη και να μπορέσει να την παράξει ο οργανισμός για να μπορέσεις να ζήσεις φυσιολογικά. Επίσης, πρόσφατα έχεις μιλήσει για μια άλλη πάθηση, την κολπική μαρμαριγή. Πες μας λίγο για αυτή την περιπέτεια. Έπαθα την κατάθλιψη, την υπερκόπωση και την κολπική μαρμαριγή. Ήταν μια κατάρρευση του οργανισμού. Δηλαδή, όταν κατέρρευσα κάποια στιγμή, ήμουνα στο γύρισμα, γύριζα τότε την συμπαραγωγή που κάναμε με την Κύπρο, το Βάζ με 12 θεούς, της λένε Σημαντάτης, της λατρεμένης μου, και ήμουν στο ξενοδοχείο και νόμιζα ότι... σηκώθηκα για να πάω στο γύρισμα και νόμιζα ότι η απόσταση της πόρτας από το κρεβάτι μου είναι 1 χιλιόμετρο. Λέω, δεν θα φτάσω ποτέ στην πόρτα. Εκεί φοβήθηκα. Εκεί κατάλαβα την κατάρρευση. Έσβησαν οι μηχανές. Αμέσως με πήγαν στο γιατρό, τη διέγνωσε βεβαίως ότι ήταν υπερκόπωση, κανονική. Όχι υπερκόπωση, είμαι πολύ κουρασμένη, θα κοιμηθώ να μου περάσει. Υπερκόπωση, τελείωσε. Σβήσανε οι μηχανές. Ναι. Σβήσανε, τελείωσε. Ήρθα στην Αθήνα,
αρχίσαμε τα χάπια για τις βιταμίνες, για την, ενυδάτωση, βέβαια. Και συγχρόνως έπαθα μια κορμπή και που λέω, τι είναι ταχυπαλμία. Νόμιζα πως ήταν ταχυπαλμία, νόμιζα πως ήταν αριθμία. Ώστε να φωνάξω τον γιατρό, ο οποίος το κατάλαβε, μου λέει πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, είναι μάλλον κολπική μαρμαριγή. Φτάνοντας στο νοσοκομείο αυτό είχε περάσει, που σημαίνει δεν πρόλαβε. Ναι, κατάλαβα. Να εγκατασταθεί, δεν χρειάστηκε να γίνει ανάταξη. Αλλά βγαίνω και μιλάω γι' αυτό, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι ο καθένας μας είναι άνθρωπος και σαν άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι, έχουμε αρρώστιες. Δεν είναι ντροπή τίποτα. Καλά. Είναι όλα ανθρώπινα. Πρέπει να βγαίνουμε να μιλάμε, να ξέρει ο κόσμος ότι είμαι άρρωστος, θα γίνω καλά, έχω κατάθλιψη. Δεν σημαίνει η κατάθλιψη είναι κάτι τραγικό. Τίποτα. Είναι. Θα σε ταλαιπωρήσει αν δεν έχεις την αποδοχή της. Όλα είναι σημαντικά, μάλλον είναι τόσο σημαντικά όσο τα βλέπουμε εμείς. Σαφώς υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι αμυγό σημαντικά. Η κατάθλιψη είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Πάρα πολύ. Αλλά έχει αρχή, μέση, τέλος. Έτσι. Όπως όλα. Έτσι είναι. Ξεκινάς από τους συνεργάτες. Γιατί εγώ ξεκινάω από τους συνεργάτες. Δηλαδή η πρώτη ερώτηση που θα μου κάνω όταν μου προτείνουν κάτι είναι ποιοι θα είναι οι άλλοι. Αμέσως. Το πρώτο. Η συνεργασία είναι για μένα πια. Πρώτα ξέρεις τι έλεγα, μικρή. Με νοιάζει το ταλέντο, δεν πειράζει, ας είναι δύσκολος χαρακτήρας. Τώρα δεν αντέχω πια. Όχι, όχι, ούτε εγώ. Μετά τα πρώτα χρόνια ταλαιπωρίας, είπα, δεν θέλω κανένα που να κάνει νάζια. Δεν είναι ωραίο το νάζι σε μεγάλο άνθρωπο. Λένε, έλα μωρέ, είναι κάνει σαν παιδί. Το παιδί δεν με νοιάζει να κάνει νάζια. Στο μεγάλο μου έρχεται να το ρίξω χαστούκι. Είναι κακομαθημενιά. Ναι. Ναι. Δεν με νοιάζει, δεν μου αρέσει το νάζι, βρε παιδί μου, στο μεγάλο άνθρωπο είσαι χαμένο. Ενώ στο παιδάκι είναι μια χαρά. Έτσι. Άρα, δεν θέλω να με ταλαιπωρεί κανένας. Όπως δεν ταλαιπωρώ εγώ κανέναν. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να βλέπεις την οικογένειά σου στη δουλειά σου. Γιατί είναι όλοι μας εδώ στο θέατρο, είμαστε μαζί 40 χρόνια. Έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μου, πώς να σου πω. Έχουμε περάσει γέλια, γάμους, χωρισμούς. Έχουμε περάσει τα πάντα μαζί. Έτσι είναι η ζωή όμως. Τέτοιου είδους μοιρασιά είναι. Δεν μπορώ την γκρίνια και την κακή ενέργεια και δεν μπορώ βασανιστικές σχέσεις. Πες μου λίγο τα σχέδιά σου, το Orion Express. Το Orion Express λοιπόν ήταν ένα σχέδιο. 4 χρόνια το κυνηγούσα, το κατάφερα. 4 χρόνια. Ναι, 4 χρόνια, γιατί είχε δοθεί για ταινία, τα δικαιώματα ήταν πιασμένα, με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα δοθήκανε τα δικαιώματα και παίζεται πρώτη φορά σε θέατρο παγκόσμια. Δηλαδή δεν έχει ξανανέβει σε θεατρική σκηνή, παρά μονάχα 2 σκηνές, 3 μήνες πριν ανέβουμε εμείς, ήταν το πρώτο τους πειραματικό ανέβασμα σε πανεπιστημιακά θέατρα στην Αμερική. Ήταν μια παραγωγή όνειρο χρόνων και θα κρατήσει και χρόνια, εύχομαι, γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν θα κάνουμε με το Εθνικό Θέατρο. Μου έγινε μια πολύ τιμητική πρόταση από το Στάθη το Λιβαθινό να κάνουμε τις Εικέτιδες του Ευρυπίδη. Και δεν χρειάστηκε να σκεφτώ. Είπα αμέσως ναι. Είχα κάνει στην Επίδαυρο μια φορά μονάχα. Έχω παίξει στην Επίδαυρο το 97 με τον Διαγόρα τον Χρονόπουλο που κάναμε τη Λυσιστράτη. Είναι πολύ ωραία παραγωγή. Και τώρα με τραγωδία που είναι συμπαραγωγή με το ΘΟΚ της Κύπρου και περιμένω πώς και πώς. Ξεκινάμε πρόβες άμεσα. Πιθανότατα να παιχθεί και στο Ηρώδιο, αλλά ξεκινάμε στην Επίδαυρο 5 και 6 του Ιουλίου. Πολύ χαίρομαι. Και ανυπομονώ να σε δω εκεί, γιατί... Όταν με ρώτησε ο Στάθης και μου λέει πώς σου φαίνεται, λέω, κοίταξε να δεις. Εάν καθίσω να σκεφτώ την ευθύνη και την τιμή του να βρίσκομαι εκεί, δεν θα μπορέσω να ευχαριστηθώ και να παίξω. Είναι τόσο μεγάλα τα συναισθήματα που την πρώτη φορά που έκανα την... Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν έκανα την πρώτη παράσταση στην Επίδαυρο, στην Λυσιστράτη, είπα αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το βάζω στην άκρη τώρα. Δεν μπορώ να διαχειριστώ πώς θα αποτανθώ σε 15.000 ανθρώπους. 10, όσοι ήταν, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό όμως που μπορώ να κάνω είναι να το μεταθέσω, να το επεξεργαστώ άλλη ώρα, πώς το έκανα αυτό, με ρωτήσεις, από ένστικτο επιβίωσης, και να το απολαύσω. Και το ίδιο σκοπεύω να κάνω και τώρα. Και πρέπει να σου πω, Ζέτα, ότι ό,τι έκανα στη ζωή μου, το έκανα με πάρα πολύ δουλειά και κόπο. Τίποτα δεν ήρθε εύκολα. Ήρθε φυσιολογικά, με τα εμπόδια που έπρεπε να υπάρχουν, με τις πολύ μεγάλες δυσκολίες ή τις ευκολίες, ανάλογα με την εποχή που έπρεπε ή δεν έπρεπε να υπάρχουν. Τίποτα δεν ήρθε εύκολα και αβίαστα. Και αυτό, αν είχα παιδιά που εσύ έχεις το παιδάκι σου, θα έλεγα ότι όταν θέλετε κάτι πάρα πολύ και είστε σίγουροι ότι κάνετε γι' αυτό, γιατί αλλιώς είναι αγαπάω κάτι και αλλιώς κάνω γι' αυτό το επάγγελμα που διάλεξα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Μάθε τον εαυτό σου πρώτα, το πρώτο μάθημα. Δες τι θέλεις μέσα στην ψυχή σου. Κυνήγησέ το και δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην το καταφέρεις. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε ανάποδα και να είσαι η παρουσιάστρια του Thrive, γιατί είσαι ορισμός του Thrive. Δηλαδή, έχω κάνει ευτυχώς αυτή την εκπομπή, έχω συναντήσει υπέροχους ανθρώπους. Μπράβο. Που για το λόγο του ο καθένας έχει χαρακτηριστικά αυτό που λέμε Thrive, ευδοκιμώ, ευημερώ, περνάω καλά στη ζωή μου, βρίσκω την εσωτερική μου γαλήνη, ισορροπία. Αλλά εσύ είσαι ολιστικά έτσι. Ναι, γιατί δεν μπορώ να ευχαριστηθώ τίποτα αλλιώς. Και να σου πω και κάτι, θέλω να ξέρουν τα παιδιά τα νέα, υπάρχει ο δρόμος της ευτυχίας, αλλά μη μας πιάνει τεμπελιά, δεν μας πέφτει η ευτυχία από τον ουρανό, δεν καθόμαστε τεμπέλικα να την περιμένουμε. Εσύ είναι Αθηνά και χείρα εκείνη, και όταν κουνήσουμε το χέρι μας, θα έρθει. Δεν είναι τυχαίο και όχι δεν είναι τυχαίο, το ήξερα, αλλά τώρα το ζω, είμαι με ένα δάκρυ εδώ και με ένα καρδιοκτύπη μόνιμο καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, γιατί συναντώ έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο που είναι ευλογία που κάνω αυτή την εκπομπή και μπόρεσα να μιλήσουμε για το διάστημα που μιλήσαμε χωρίς να παρεμβάλλονται άλλοι άνθρωποι και να υπάρχουν διακοπές. Για μένα είναι ότι σ' αγαπώ και εγώ σ' αγαπώ. Δηλαδή, με αυτό θέλω να τελειώνω κάθε φορά τη μέρα μου. Να λέω κάπου μέσα μου σ' αγαπώ και ακούω ένα και εγώ σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ, Κάτια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συζήτηση. Και εγώ σε ευχαριστώ, κούκλα μου.